Για πρώτη φορά θα συμμετέχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision η Αυστραλία. Ναι, δεν πρόκειται για αστείο, καθώς το πλαίσιο της επετείου των 60 χρόνων του διαγωνισμού, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων EBU, όσο και η φετινή διοργανώτρια, η Αυστριακή Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ORF, κάθισαν και σκέφτηκαν και έκαναν δεκτό το χρόνιο αίτημα για συμμετοχή της Αυστραλίας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Και μπορεί η χώρα να μην ανήκει στην Ευρώπη, είναι από μόνη της μία Ευρώπη και αυτό το ξέρει καλά. Γι' αυτό και μεταδίδει τον εν λόγω διαγωνισμό ανελιπώς από το 1983, έχοντας διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα φανατικό κοινό που δεν χάνει την ευκαιρία να επισκέπτεται ακόμη και τις διοργανώσεις κάθε χρονιά. Η Αυστραλία θα συμμετέχει απευθείας στο μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου, ανεβάζοντας τον αριθμό των χωρών στις 27. Συνολικά 40 χώρες θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς και στο μεγάλο τελικό στο φετινό διαγωνισμό. Η χώρα θα ψηφίσει και στους δύο ημιτελικούς και φυσικά στο μεγάλο τελικό σίγουρα μέσω επιτροπής. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα τεχνικά εμπόδια προκειμένου να συμμετέχει και το τηλεοπτικό κοινό της χώρας σε ποσοστό 50%. Και αν κερδίσει, τότε σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Αυστραλέζικη Ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να διοργανώσει το διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και καθώς η συμμετοχή της Αυστραλίας στο διαγωνισμό προβλέπεται για μία και μόνη χρονιά, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας καλείται να βάλει τα πολύ δυνατά του, καθώς μόνο με νίκη θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του και του χρόνου. Εκτός αν το πείραμα αρέσει τόσο, ώστε να αναγκάσει τη διοργανώτρια EBU να το σκεφτεί καλύτερα. Άλλωστε, τίποτα πιο μόνιμο από το προσωρινό.